σέβομαι και τη μυστικότητα που δεν τη σέβονται αυτοί που μιλάνε για νόμο και τάξη. Τη διαδικασία, των ανακριτική, λέτε. Η κυρία Ραϊκό, όταν παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2017 και έδωσε στη δημοσιότητα την παραίτησή τη, δεν αναφέρει τίποτε μα τίποτε για Παπαγγελόπουλο, για πιέσει από την κυβέρνηση. Ούτε αναφέρεται στην υπόθεση αυτή. Αντίθετα, η ίδια στην παραίτησή τη λέει ότι βρήκε 28 εκατομμύρια μίζες που πηγαίνουν για κρατικούς αξιωματούχους και πιθανόν και για πολιτικούς. Έτσι επιλέξει, λέει. Επομένως, ποιος την εμπόδισε. Δεύτερον, όπως ξέρετε με το Σύνταγμα άρθρο 86, ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος. Όταν αναφερθεί κάποιο όνομα πολιτικού, αμελητεί αμέσως, χωρίς να εξετάσει τη βασιμότητα ή όχι, να στείλει την υπόθεση στη Βουλή. Κατά συνέπεια, αυτά που λέει μετά από ένα. Λέει όμως ότι δεν υπήρχαν στοιχεία, ότι δεν είχε στοιχεία. Η ίδια λέει ότι μίζες. Πιθανά. Το πιθανό. Χωρίς να προσδιορίζεται όμως πρόσωπο. Χωρίς να προσδιορίζεται έστω ένα πολιτικό πρόσωπο. Ναι, αλλά το πιθανό. Αυτό σημαίνει αμελητή. Όταν αναφερθεί ο Παυλόπουλος και είναι πολιτικός, χωρίς να εξετάζει αν είναι πιθανό ή δεν είναι πιθανό, το στέλνει κατευθείαν στη Βουλή. Αλλά θέλω να πω. Εκεί δεν πρέπει να αναφερθεί συγκεκριμένο πρόσωπο όμως, κύριε Τσοβόλα. Γι' αυτό μια λέω. Γενική αναφορά τι μπορούσε να κάνει. Ενδεχομένως και πολιτικά πρόσωπα να έχουν πάρει κομμάτι από αυτές τις μίζες, φτάνει για να σταλεί αμελητή στη Βουλή. Επειδή θέλω να μιλάω πάντα σοβαρά και με στοιχεία. Καταρχήν είπαμε, παραιτήθηκε η κυρία Ράικου το Μάρτιο του 2017. Ναι. Τα στοιχεία με τα ονόματα των 7 πολιτικών προσώπων στάλθηκαν από το FBI το Δεκέμβριο, το ένα έγγραφο, και το δεύτερο το Δεκέμβριο του 2017 και το Γενάρη του 2018. Mm-hmm. Δηλαδή είχε παραιτηθεί 8 μήνες πριν η κυρία Ράικου. Άρα δεν μπορούσε να πιέσει καμία κυβέρνηση την εισαγγελέα, είτε την κυρία Ράικου είτε την κυρία Τουλουπάκη, αφού δεν είχαν έρθει τα ονόματα για να είναι υποχρεωμένοι να στείλει στη Βουλή με το άρθρο 86. Άρα αυτά είναι τελείως αναλυθή, είναι προφάσεις αναμαρτίες, γιατί γίνεται μια προσπάθεια από προσανατολισμού και γι' αυτό αναγκάστηκε η κυβέρνηση να μπει δημόσια. Και ξέρετε, ο νόμος ψηφίστηκε τις αρχές του 2019 στη Βουλή για το τεκμήριο της αθωότητας, προβλέπει δικαίωμα αποζημίωσης του θυγόμενου, ναι, αν πρόσωπο δημόσιο διαρκούς της προδικασίας και μέχρι την τελεσίδικη απόφαση βγει και προσπαθήσει να πείσει τον κόσμο για την ανοχή αυτού του οποίου η υπόθεση εξτάζεται. Και θα προειδοποιούσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μιλάτε για τον κύριο Πέτσα τώρα. Βέβαια. Είναι ρητή η διάταξη. Το λέει όπως σας το λέω εγώ. Επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και μάλιστα είναι επικύρωση οδηγίας Ευρώπης. Ναι. Και λέει ότι αυτός κατά το οποίο στρέφεται η προδικασία, αν βγει κάποιο δημόσιο πρόσωπο, δημόσια αρχή λέει, και πάει να πείσει την κοινή γνώμη για την ενοχή, ενώ υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το πρόσωπο αυτό έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από αυτόν που βγήκε έξω. Και επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβω τα λόγια, προειδοποιώ ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος είναι διατεθειμένος να κάνει αγωγή κατά του κυρίου Πέτσα αποζημίωση με βάση τη ρητή διάταξη του νόμου. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι υπάρχει κύκλωμα, ότι υπάρχει παρακράτος, από πού? Αφού ξέρετε ότι κι εσείς οι ίδιοι, ναι, από τότε που άρχισε, ναι, η προκαταρτική εξέταση της Επιτροπής, λέγατε εδώ και όλα τα κανάλια ότι κανένας γίνεται υπόθεση παρέμβαση για τον Παπαγγελόπουλο και δεν ρωτάει για Παπαγγελόπουλο. Ναι, και δεν είναι απλά ένα πολιτικό σχόλιο, όπως γίνονται και άλλα πολιτικά σχόλια που λένε ότι αυτό που λέει η Ράικου δεν έχει καμία αξία. Αλλά δεν είπε αυτό ο κύριος Πέτσας. Ο κύριος Πέτσας προσπάθησε να πείσει το λαό ότι υπήρχε παρακράτος που πίεζε τους δικαστές και την κυρία Ράικου. Ωραία, μας λέτε λοιπόν ότι προτίθεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος να καταθέσει μήνυση σε βάρος του κυρίου Πέτσα. Αγωγή αποζημίωσης, δεν σας προβλέπω όμως. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σοβαρά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Τώρα πάμε σε ένα άλλο μέτωπο το οποίο έχει